διάφορων μειγμάτων άλλης διαχείρισης. Ο κεντρικός μάλιστα σχεδιασμός θα ξεπεράσει και την ανισομετρία που υπάρχει στην ανάπτυξη περιφερειών στο εσωτερικό της χώρας. Η λαϊκή εξουσία είναι η μόνη που μπορεί να κάνει πράξη αμοιβαία εποφελής εμπορικές ανταλλαγές με άλλους λαούς, άλλες οικονομίες, να εξαλείψει το φαινόμενο μαζί βεβαίως με άλλες λαϊκές οικονομίες στο βαθμό που υπάρξουν, το φαινόμενο των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων στη θάλασσα και της γης. Η λαϊκή εξουσία μπορεί να διασφαλίσει τη λαϊκή κυριαρχία, όπως είπαμε, με την πραγματική αποδέσμευση από όλες τις υπεριαλιστικές συμμαχίες. Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά ο λαός μπορεί να διαπιστώσει ότι το κεφάλαιο, τα μονοπόλια, η εξουσία τους δεν έχουν την ίδια πατρίδα με το λαό. Πάνω από την εθνική γλώσσα και την πολιτιστική κληρονομιά έχουν το κέρδος. Γι' αυτό κάνουν τις συμμαχίες τους και θυσιάζουν τα πάντα σε αυτό. Γι' αυτό η πατρίδα του λαού και τα συμφέροντα του καπιτά. Γι' αυτό η πατρίδα για το λαό αποκτά το πίτρο του λαού και τα συμφέροντα του καπιταλισμού. Η πατρίδα για το λαό αποκτά πραγματικό περιεχόμενο μόνο με τη λαϊκή εξουσία, με τους θεσμούς της εργατικής και λαϊκής συμμετοχής, με τους θεσμούς της λαϊκής άμυνας και προστασίας. Γιατί πρέπει οι εργαζόμενοι που μας ξέρουν καλά, γιατί είμαστε δίπλα τους στα προβλήματα και στους αγώνες, αλλά και αυτοί που ακόμα ταλαντεύονται απέναντι στη δική μας πρόταση, γιατί πρέπει να μας έχουν εμπιστοσύνη? Όχι μόνο γιατί οι πλάτες μας σηκώνουν πολλά βάρη. Όχι μόνο γιατί είμαστε διατεθειμένοι σε οποιαδήποτε θυσία. Και αυτό άλλωστε το μαρτυρά η ιστορία του κόμματος. Όχι μόνο γιατί έχουμε πολύχρονη εμπειρία. Και αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Αλλά γιατί στο σημάδι, εδώ, στο κέντρο, έχουμε βάλει τον πραγματικό αντίπαλο του λαού, την εξουσία των μονοπωλίων. Εκεί, αυτούς έχουμε βάλει στο σημάδι. Δεν σημαδεύουμε απλώς τη κυβέρνηση του Πασόκ. Δεν σημαδεύουμε τον κύριο Παπανδρέου, τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Τάδε, τον κύριο Τάδε. Δεν σημαδεύουμε έναν επιχειρηματία. Σημαδεύουμε την εξουσία των μονοπωλίων. Καρφί, εκεί στέλνουμε το βόλι μας. Και αυτό μας βοηθάει να μην χάνουμε τη σταθερότητα στις θέσεις μας και όταν χρειάζεται να είμαστε ευέλικτοι, όταν χρειάζεται να προσαρμοζόμαστε, όταν χρειάζεται να κάνουμε ελιγμούς, αυτούς τους ελιγμούς τους κάνουμε χωρίς να χάνουμε το στόχο του βασικού αντίπαλου, χωρίς να χάνουμε τη βάση. Τη βάση, και η βάση για μας είναι μία. Η εργατική τάξη και οι σύμμαχοί της. Συμπόρευση λοιπόν με το ΚΚΕ για το κοινωνικό πολιτικό λαϊκό μέτωπο δεν θα γίνει χωρίς συμπόρευση με το ΚΚΕ. Η μόνη ελπιδοφόρα προοπτική για το λαό αλλά και αν θέλετε άμεσο σύνθημα πάλης και δράσης, είναι αυτό. Αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαγραφή του χρέους με λαϊκή εξουσία, σύνθημα δράσης και πράξης. Αύριο το πρωί θα ξέρουμε τι κυβέρνηση θα υπάρχει, αλλά
Δε, η σελίδα ξεκίνησε. Μπορεί αύριο να έχουμε ξανά κυβέρνηση Παπανδρέου και να αρχίσει το βιολί. Είτε συζήτηση με το Σαμαρά και μην αρχίζουμε τώρα να ψάχνουμε. Θα ρίξει ο Παπανδρέου το Σαμαρά ή ο Σαμαράς του Παπανδρέου. Μην ασχοληθούμε με αυτά τα πράγματα. Αυτό που πρέπει να ασχοληθούμε είναι φούντομα του αγώνα σε κάθε τόπο δουλειάς και στη γειτονιά. Μαζική πάλι, οι λογαριασμοί μας έχουν έρθει, απολύσεις θα γίνουν. Εμείς λοιπόν κοιτάμε κάτω το λαό, δεν κοιτάμε αυτούς. Τους ξέρουμε, ό,τι και να τους πούμε δεν τους πείθουμε. Αλλά ταυτόχρονα θα αναγκαστικά πρέπει να παλέπουμε σε δύο μέτωπα. Ως κουκουέ, με πλατή, ανοιχτό διάλογο, συζήτηση με το λαό και μέσα στο μαζικό κίνημα ως κομμουνιστές αγωνιστές μαζί με όλους εκείνους που έρχονται μαζί μας αλλά και με εκείνους που ακόμα δεν τους έχουμε πείσει, αλλά δεν πειράζει, θα τους πείσουμε αύριο μεθαύριο, αρκεί να είμαστε με τους εργάτες, με τους φτωχούς αγρότες, με τους φτωχούς μαγαζάτορες, με τους αυτοαπασχολούμενους, με τις γυναίκες, τους νέους, να έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Και ακριβώς επειδή έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, δεν πρέπει ποτέ να χάσουμε την εμπιστοσύνη μας από την εργατιά που είναι η βάση, και βάση εργατιά απευθύνουμε το χέρι μας και στους συμμάχους τους. Σας ευχαριστώ.